Γιατί η Τουρκία άλλο ένα και περισσότερο κλιμακώνει την ένταση, κυρίες και κύριοι. Και πριν από λίγο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε, Αλεξία Τασούλη, ότι η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει την απειλή πολέμου. Ναι, και το είπα αυτό μπροστά στον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, τον οποίο συνάντησε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Νίκος Δένδιας λοιπόν αναφέρθηκε στις χθεσινές δηλώσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, λέγοντας ότι η αναφορά που έκανε για τα νόμιμα μέσα ως αναγνώριση πρέπει να είναι ότι η αναφορά της Τουρκίας πρέπει να είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και αυτό περιλαμβάνει την εγκατάλειψη της απειλής πολέμου κατά της Ελλάδας του περιβόητου κάζους Μπέλη. Η Ελλάδα, είπε ο Νίκος Δένδιας, επιλέξει, αντιμετωπίζει καθημερινές απειλές που προέρχονται από τη γείτονά μας στην Τουρκία. Αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση υπογραμμίζοντας πάντα το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την αρχή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Πρέπει να σου πω ότι και πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ζοζέρ Πολέρ, που εντάσσεται στην διπλωματική κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες από την χώρα μας εξαιτίας της αυξημένης τουρκικής προκλητικότητας, Λίνα. Η οποία συνεχώς εντείνεται. Σε ευχαριστώ πολύ.